Ξεκινάει η τακτική, η 26η και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναφέρω τακτική να διορθώσω το έκτακτη που αναφέρεται και στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου. Είναι τακτική η συνεδρίαση, την οποία την σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την καλεί βέβαια ο Πρόεδρος, εφόσον από τη στιγμή που είχε ζητηθεί από 6 δημοτικούς συμβούλους, έναν της συμβουλήτευσης και 5 της αντιπολίτευσης. Παρακαλώ τον γραμματέα να αναγνώσει τα ονόματα των παρόντων δημοτικών συμβούλων. Παρακαλώ. Βέζος Λάζαρος. Παρόν. Πρωτοψάλτης Μιχαήλ. Παρόν. Μεγαλοκονόμος Νικόλαος. Παρόν. Αλευριζόπουλος Παναγιώτης. Απών. Βενέρη Σταύρος. Απών. Καρίδη Καλλιόπη. Παρούσα. Κασιμάτης Ευστράτιος. Παρόν. Λαχανάς Αντώνιος. Παρόν. Λεωτσίνης Γεώργιος. Παρόν. Αλοΐζος Σταμάτιος. Παρόν. Πρωτοψάλτης Παναγιώτης. Παρόν. Κομινός Γεώργιος του Δημητρίου. Παρόν. Κομινός Γεώργιος του Κωνσταντίνου. Παρόν. Κορώνια Δαμαντία. Παρούσα. Λουράντος Εμμανουήλ. Παρόν. Φατσέας Δημήτριος. Παρόν. Και πρωτοψάλτης Βρετός. Παρόν. Το διαπιστώνεται απαντία. Όπως ανέφερα, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Να αναφέρουμε και τον Πρόεδρο του Τοπικού Διαβεβαιώματος Βιβλαδίου, τον κύριο Βάρτα. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σας. Όπως ανέφερε και προηγουμένως, έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 3, παράγραφος 3, 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας, καθώς επίσης και του άρθρου 95 του Καλλικράτη, καθώς επίσης του κώδικα, συγγνώμη, και του άρθρου 67 του Καλλικράτη, έχει το δικαίωμα να καλέσει, να ζητήσει συμβούλιο με θέμα, το 1 τρίτο, του συνόλου της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο γραφείο του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ήρθε στις 14 του μηνός, κατατέθηκε προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου επιστολή από 6 υπογράφοντες Δημοτικούς Συμβούλους, έναν της συμβολίτευσης, έναν της συμβολίτευσης και 5 της αντιπολίτευσης. Έναν της συμβολίτευσης. Όχι, ναι, συγγνώμη, ναι, με συγχωρείτε, το διορθώνω. Από 6 συμβούλους της αντιπολίτευσης. Από τον κύριο Πρωτοψάλτη Παναγιώτη, τον κύριο Πρωτοψάλτη Βρετό, τον κύριο Χατσέα Δημήτριο, τον κύριο Λουράντο Εμμανουήλ, τον κύριο Κομινό Γεώργιο και τον κύριο Κομινό του Δημητρίου Γεώργιο, οι οποίοι αναφέρουν τα εξής. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, επικαλούμενοι το άρθρο 3, παράγραφος 3 δέλτα του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών 16852 της 6 Απριλίου 2011, οι κάτοχοι υπογεγραμμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Κυπρίων αιτούνται τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου. Σε συμμόρφωση με το άρθρο 3, παράγραφος 4 του ως άνω κανονισμού, το προσυζήτηση και ψηφοφορία σήμερα κατά τη συνεδρίαση ορίζεται εκ των προτέρων ως εξής. Έχοντας λάβει γνώση γραπτής αίτησης των Δημοτών Κυθύρων προς το Δήμο Κυθύρων, που αφορά το μέλλον της Επιτροπής Εγχωρίου και Ουσίας και την οποία έχουν υπογράψει πολλοί συμπολίτες μας, ο Δήμος αποφασίζει. Πρώτον, μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2012 σύγκληση δημόσια συγκέντρωση στο Κυθυριακό Σύνδεσμο με σκοπό τη διεξαγωγή ανοιχτή συζήτηση και την απαραίτητη ενημέρωση και διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της Επιτροπής Εγχωρίου και Ουσίας Κυθύρων και Αντικυθύρων. Δεύτερον, την αναστολή κάθε πρόταση ή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που άπτεται του θέματος εφόσον δεν έχει διεξαχθεί η ετηθήσα συγκέντρωση, ανακαλώντας εν ανάγκη οποιαδήποτε σχετική απόφαση έχει ήδη ληφθεί. Από τη στιγμή που παρέλαβα αυτή την επιστολή από 6 υπογράφοντες, που όπως αναφέρει ο νόμος και ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας, από τη στιγμή που ζητηθεί από 1 τρίτο των συμβούλων της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου ή από το σύνολο των συμβούλων της αντιπολίτευσης, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 6 μέρες, όπως αναφέρει ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς ο κώδικας και ο Καλλικράτης, ο 3852, ο Πρόεδρος μέχρι την 6η ημέρα να συγκαλέσει τακτική συνεδρία με τα θέματα τα οποία καταθέτουν στο γραφείο του Προέδρου οι σύμβουλοι οι οποίοι καλούν το Συμβούλιο για σύγκληση.
Όπως και ορίσαμε τη σημερινή ημέρα για να γίνει η συζήτηση και να πάρθει απόφαση του θέματος. Πριν προχωρήσουμε στο θέμα συζήτησής μας σήμερα, ώστε να πάρθει απόφαση, θα κάνω μια ενημέρωση στο Σώμα από κάποια επιστολή η οποία στάθηκε από την Επιτροπή Εμπορίου Περιουσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή την σημερινή συνεδρία την οποία εκαλέστη από τους 6 συμβούλους. Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων, κύριο Λάζαρο Βέζο, Επιτροπή Εμπορίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. Θέμα, συζήτηση για θέματα Επιτροπής Εμπορίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. Πληροφορηθήκαμε ότι σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 16 Δεκάτου 2012, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν το θεσμό της εμπορίου περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. Επειδή το προσυζήτηση θέμα θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και αφορά το μέλλον του θεσμού της εμπορίου περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, και επειδή γνωρίζουμε ότι ο κύριος Δήμαρχος λόγω του ταξιδιού του στην Αυστραλία δεν θα είναι παρόν σε αυτή τη συνεδρίαση, παρακαλούμε αν είναι δυνατόν η συζήτηση του θέματος να αναβληθεί και να οριστεί νέα συνεδρίαση για το σκοπό αυτό, στην οποία θα παρίσταται ο κύριος Δήμαρχος Κυθήρων και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, θεωρούμε σωστό στη συνεδρίαση αυτή που θα συζητηθεί το θέμα της τροποποίησης του προεδρικού διατάγματος να κληθεί και η Επιτροπή Εμπορίου Περιουσίας, η οποία θα μπορούσε να καταθέσει προτάσεις που ίσως να βοηθούσαν ώστε να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα για το θεσμό της Εμπορίου Περιουσίας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ιωάννης Βέζος. Αυτή την επιστολή την έλαβα ημερομηνία 15 Δεκάτου 2012, εχθές στο γραφείο του Πρόεδρου. Από εκεί και πέρα, οι εισηγητές, για να προχωρήσουμε τώρα στο θέμα συζήτησής μας, οι εισηγητές, δεν ξέρω ποιος είναι η εισηγητής του θέματος, οι κύριοι σύμβουλοι οι οποίοι συγκαλούν το Συμβούλιο σήμερα, μετά από πρόσκληση του Πρόεδρου, ο κύριος Πρωτοψάλτης Παναγιώτης, ο κύριος Πρωτοψάλτης Χαριτός, Τατσέας Δημήτριος, Λουράτος Εμμανουήλ, Κομινός Γεώργιος και Κομινός Γεώργιος του Δημητρίου. Επί της διαδικασίας. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Θα δώσω το λόγο σε έναν από τους εισηγητές που έχει οριστεί για να παρουσιάσει το θέμα. Έτσι, δεν ξέρω ποιος έχει οριστεί. Έναν από τους κύριους, τους κύριους Παναγιώτης Πρωτοψάλτης είναι. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, επί της διαδικασίας κάνω μια διαφορά. Η διαδικασία δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί. Υπάρχουν παρατάξεις. Υπάρχει πλειοψηφία, υπάρχουν παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίοι θα πάρουν το λόγο της ΕΡΑΤΟΥ. Όχι, δεν και είναι. Και εσείς, έτσι. Δεν είναι. Και το έγγραφο αυτό το οποίο μας φέρνετε εδώ, μάλιστα. Έχει έρθει προσωπικά σε εσάς, δεν έπρεπε να πρωτοκολληθεί στο Δήμο. Ενημερώνεται δηλαδή ο Δήμος. Λοιπόν. Αυτό το έγγραφο έχει έρθει, περνάει στο πρωτόκολλο. Λοιπόν, κύριε Πρωτοψάλτη, δηλαδή, έτσι είναι. Ναι, κύριε Πρωτοψάλτη, μου το έφερε. Πρωτοκολλείτε στο πρωτόκολλο, αν είναι προσωπικά σε όλο τον σπίτι. Δεν έχει καμία ισχύ. Το Δήμο δεν έχει σέλθει. Σας παρακαλώ, αυτή τη στιγμή ήρθε το έγγραφο, είναι επίσημο έγγραφο, υπάρχει σφραγίδα και. Επίσημο έγγραφο, τώρα είναι ο Δήμο, θα πάει στο πρωτόκολλο και υπάρχει. Όχι, δεν μιλάτε λάθος. Μιλάτε σωστά. Μπορούσε να κατατεθεί στο πρωτόκολλο, έτσι μου το έφερε η Κατερίνα, η κόρη του Γιώργου δεν του Κασιμάκη. Όχι, όχι, εγώ να φέρω, δεν είναι κάτι κρυφό. Η διαδικασία, η διαδικασία σας παρακαλώ, που στα έγγραφα είναι αυτή. Κύριε Πρωτοψάλτη, δεν ξέρω τη διαδικασία, δηλαδή, που είναι σωστά. Εγώ αυτή, παρακαλώ, είναι δικιά μου δουλειά να απαντήσω. Ήρθε αυτή τη στιγμή, άνοιξε το φάκελο. Δεν ήξερα ούτε τι αναγράφει. Ήταν κλειστό. Σα παραδόθηκε, λέει, εχθές. Δεν πάει το πρωτόκολλο. Παραδόθηκε η ημερομηνία 15 Δεκάτου 2012. Έχει ημερομηνία. Σήμερα, έκανα λάθος, σήμερα στα χέρια που ήρθε, ήταν η παρουσία και ο κύριος γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννιώτης, που μου το έφερε κλειστό και το έφερα κλειστό. Δεν ήξερα ούτε τι γράφει μέσα. Τώρα το άνοιξα και το βλέπω. Λοιπόν, μπορούσε να πρωτοκολληθεί και να έρθει. Όμως, εγώ αυτή τη στιγμή το κάνω δεκτό, γιατί είναι ένα επίσημο έγγραφο και το κάνω δεκτό, ίσως για να βοηθήσει να πούμε την κατάσταση ή να δυσκολέψει, δεν ξέρω, εσείς θα το κρίνετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η διαδικασία που κινείται από εδώ και πέρα, έτσι, που θα προχωρήσουμε, ο εισηγητής των θεμάτων. Ο κύριος Πρωτοψάλτης με τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους που είναι εισηγητής, αν είναι εισηγητής του θέματος, που προσκαλούν το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, έχουν και το λόγο ως εισηγητές.
Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, κάνετε λάθος. Δεν κάνω λάθος. Αναπληρώνω τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να μην έχει τον λόγο πρωτίστως από τους αρχηγούς των παρατάξεων, τους ηγητές. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή. Εάν δεν σεβόμαστε τους δημούς που υπηρετούμε, δεν έχει νόημα. Δεν σας προσπερνάω, κύριε Πρόεδρε. Αλλά σας περνάτε, πώς θα γίνει. Δεν με αφήνετε αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσω. Με διακόφτεται συνεχώς και πολύ κακώς. Διότι θέλω να δώσω τον λόγο στον κύριο Πρωτοψάλτη, ζητάω ποιος είναι ο εισηγητής του θέματος να μας αναφέρει και από εκεί και πέρα θα τηρήσω τη διαδικασία που χρειάζεται. Δεν με αφήνετε να προχωρήσω. Λοιπόν, εγώ ζητάω αυτή τη στιγμή να ρωτήσω ποιος είναι ο εισηγητής του θέματος. Ένας πρέπει να οριστεί εισηγητής. Λοιπόν, παρακαλώ από τους 6 κύριους συναδέλφους, ποιος είναι ο εισηγητής. Εισηγητής είναι ο Δήρονα, το μελέτης. Μάλιστα. Εάν θα γίνει η συζήτηση. Προχωράει στην διαδικασία κανονικά. Λοιπόν, εισηγητής είναι ο κύριος Δήρονα, ο πρωτοψάλτης. Λοιπόν, ξεκινάμε τη διαδικασία δίνοντας να πούνε πάντα τον λόγο, παρακαλώ. Πάντα στον κύριο Δήμαρχο, αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που είναι ο κύριος Δήμαρχος απουσιάζει και τον αναπληρώνει επισήμως ο κύριος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Πρωτοψάλτης, έχει τον λόγο. Και από εκεί και πέρα θα πάρει τον λόγο ο καθένας με τη σειρά για να ο εισηγητής και από εκεί και πέρα ο κάθε δημοτικός σύμβουλος όπως αναγράφει η διαδικασία. Παρακαλώ, κύριε Μιχάλη Πρωτοψάλτη. Κύριε Πρόεδρε, εγώ εχθές με ειδοποίησε κάποιος υπάλληλος του Δήμου ότι μετατίθεται η συνεδρία από τις 6 που είχαμε με τα άλλα θέματα της Μερίσιας στις 4. Εδώ ήρθα και, και μου γνωρίσατε ότι συζητιέται αυτό το θέμα. Και εσείς μου λέτε για εισηγητή. Είναι νομότυπο αυτό? Αναρωτιέμαι απλά. Δηλαδή δεν πρέπει να ξέρουμε από πριν τι θέματα θα συζητήσουμε? Λοιπόν. Επουδενή λόγο πρέπει να συζητηθεί ένα θέμα, δηλαδή και θα ξέρετε. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή η σύγκριση του Συμβουλίου ήταν άμεση, εντάξει, και κατά κάποιο τρόπο δεν έχει ξαναγίνει τέτοια διαδικασία. Εγώ τουλάχιστον στα όσα χρόνια είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, πρώτη φορά συγκαλεί Συμβούλιο, έτσι, η αντιπολίτευση, με τον αριθμό των μελών οι οποίοι ανεγράφονται σήμερα με τον κανονισμό. Τη διαδικασία τη ξέρω και τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή όμως είναι ένα καινούριο, να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο στο Συμβούλιο, στις ημέρες μας κτλ., θα δώσω και τον λόγο στον κύριο Παναγιώτη Πρωτοψάλτη, που είναι ένας από τους αναγραφόμενους δημοτικούς συμβούλους που συγκαλεί το Συμβούλιο, να μας πει. Μα κοιτάξτε, αν κρατήσω τη διαδικασία θα ξεκινήσω από εκεί. Αν θέλετε κάτι να εξηγήσετε. Λοιπόν. Ξεκινάμε τη διαδικασία του Συμβουλίου και από εκεί και πέρα θα δώσω το λόγο και στους επικεφαλείς στο συνδυασμό, όπως λέει η διαδικασία. Κύριε Αντιδήμαρχε Μιχάλη Πρωτοψάλτη, έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Πράγματι, το θέμα το οποίο έχει φέρει η ομάδα του συναδέλφου της αντιπολίτευσης να συζητήσουμε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτός είναι και ο λόγος που όταν πήραμε την επιστολή αυτή, λόγω του ότι είχε προγραμματιστεί να γίνει συμβούλιο σήμερα με τα θέματα τα οποία έχουν συνημερίσει σε διάταξη και επειδή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν έρθει από την Αθήνα και για όλους μας, εν πάση περιπτώσει, για όλους τους πιστεύω, γιατί εμείς είμαστε κάθε μικρόφωνο. Πιστεύω ότι για όλους σας είναι. Είπαμε ότι να γίνει το συμβούλιο την ίδια μέρα, μιας και η επιστολή ήταν κατά κάποιο τρόπο πιεστική. Δηλαδή, λέει ότι θα πρέπει μέχρι 30 Νοεμβρίου να έχει γίνει αυτή η συζήτηση, η συγκέντρωση του κόσμου και η συζήτηση για το θέμα της εγχώριου περιουσίας. Ήδη έχουμε 16 Νοεμβρίου, οι μέρες που μας μένουν είναι περιορισμένες. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να γίνει αυτό το συμβούλιο σήμερα για να προλάβουμε να είμαστε μέσα στην ημερομηνία την οποία ζητούν οι συμπατριώτες μας με τις υπογραφές τις οποίες έχουν βάλει. Θα ακούσουμε λοιπόν τις εισηγήσεις των συναδέλφων που ζητούν τη σύγκληση του Συμβουλίου για τα συγκεκριμένα θέματα και επί αυτών θα το τοποθετηθούμε σαν δημοτική πλειοψηφία, σαν δημοτική αρχή. Όσον αφορά την επιστολή της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας, τώρα, Πρόεδρε, να με συγχωρείτε, μπορεί να είναι δική σου παράληψη, αλλά τα έγγραφα στο Δήμο περνάνε από το πρωτόκολλο. Δεν τα έχουμε στην τσέπη μας για να τα φέρουμε στο Συμβούλιο και να μην έχει ενημερωθεί καν ο Δήμος. Ο Δήμος εκπροσωπείται. Εκπροσωπείται, δεν είναι δυνατόν ο Δήμαρχος ή αυτός που τον αναπληρώνει να μην έχει ενημερωθεί για μια επιστολή από ένα άλλο φορέα
και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να καταλαβαίνετε εξ απείνης. Το μικρόφωνο που μικρόφωνο. Τι να κάνουμε. Συγγνώμη τώρα για το θέμα, αλλά σεβόμενος τον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε όλοι μας, θα πρέπει να κρατάμε τους τύπους. Η Επιτροπή Αγχωρή Περιουσίας, ενώ είχε επιθέσει την προηγούμενη φορά, λέει δεν κλήθηκα, τώρα έστειλε επιστολή την οποία εμείς μαθαίνουμε την ώρα του Συμβουλίου. Θεωρώ ότι αυτό είναι αντιδιοντολογικό και δεν μπορεί να διευκολύνει το διάλογο και τη συνεννόηση και τη συνεργασία που εμείς επιδιώκουμε. Θα ακούσουμε λοιπόν εμείς τις εισηγήσεις των συναδέλφων και από αυτό να τοποθετηθούμε. Κύριε Πρωτοψάλτη, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Πρωτοψάλτη και στον κύριο Βίρονα, όντως έχετε το κόλλο. Εγώ δεν ήξερα ούτε στη τσέπη μου το είχα, ούτε κρυφό το είχα από εσάς. Εγώ έφυγα από το Δήμο νωρίτερα πριν έρθετε εσείς. Κατατέθηκε στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν το άνοιξα να πούμε το φάκελο, δεν είδα. Έφυγα, το είδα τώρα το φάκελο, όντως δεν είχε πρωτόκολλο. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα αυτό το έγγραφο, έτσι, για να δώσουμε σημασία περισσότερο και να κάνουμε συζήτηση περισσότερο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα εκφράζουν την άποψή τους. Οι άνθρωποι δεν φταίνε. Οι άνθρωποι δεν φταίνε αν πέρασε πρωτόκολλο ή όχι. Μπορούσε ο υπάλληλος, χωρίς να θέλω να εκθέσω το κοτσάκι αυτή τη στιγμή, το οποίο το έφερε και το κατάθεσε, έτσι με το πέρασε από το πρωτόκολλο, κανονικά και να το καταθέσει. Ήταν η παράληψή του, δεν νομίζω ότι είναι λόγος να κάνουμε συζήτηση περισσότερο για αυτό το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει και για το θέμα της σύγκλησης στο προηγούμενο, να σας αναφέρω και για αυτό, είχα προσκαλέσει τηλεφωνικώς την Επιτροπή Εμπορίου Περιουσίας και σας είπα εδώ στο Συμβούλιο και είναι γραμμένο και στα πρακτικά ότι η Επιτροπή δεν παρευρέθηκε εδώ από τη στιγμή που είχε γίνει συμφωνία με τον κύριο Δήμαρχο και ίσως είσαστε και εσείς, δεν ξέρω, έτσι, πριν γίνει το Συμβούλιο για το θέμα το καυτό εγχώρια περιουσία, να έχει γίνει μια διαβούλευση πριν του Δήμου με την εγχώρια περιουσία, να βγει ένα πόρισμα και μετά κατόπιν να βγούμε, να ψηφίσουμε και να καταθέσουμε προτάσεις προς το Υπουργείο Εσωτερικών κλπ. Λοιπόν, τίποτε άλλο, προχωράμε και δίνω το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Πρωτοψάλτη. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου. Εκτός μικροφώνου. Όχι, δεν. Πρωτοπολίστε το αν θέλετε τουλάχιστον σήμερα. Μάλιστα. Διότι θα έχουμε ένα συμβούλιο που θα έχει προηγηθεί του αιτήματος της Επιτροπής να αναβληθεί. Μάλιστα. Έχει κλείσει το πρωτοπολίστε. Λοιπόν. Καταλαβαίνετε τον τραγέρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όχι, εγώ το έχω σαν ενημερωτικό. Έτσι, αν είναι τόσο πρόβλημα το πρωτόκολλο, νομίζω αυτή τη στιγμή μπαίνουμε ανεπουσίας έτσι να συζητάμε. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάλτης. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε που κάνατε δεχτό το αίτημα συμβούλου για να γίνει μια συζήτηση για το θέμα της εμπορίου περιουσίας. Πρέπει να σας πω ότι το προηγούμενο συμβούλιο που συζητήσαμε το θέμα πήρε κάποιος τηλέφωνο από τον Δήμο, ένας υπάλληλος, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος, κουπέλα είναι, άντρας, δεν ξέρω, και είπε ότι να κάνουμε άλλο συμβούλιο την Παρασκευή, διότι θα φύγει ο Δήμαρχος από την Αυστραλία, για να το κάνουμε μία μέρα πιο γρήγορα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το δεχτήκαμε, αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είμαστε σωστά ενημερωμένοι και να μην έχουμε θεμίσει όσο θα έπρεπε το θέμα της εμπορίου. Και στην απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο, πότε, τι ημερομηνία δεν ήταν. Στην προηγούμενη συνεδρία. Εκ των υστέρων διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποιες μικρές αντιρρήσεις που έχουμε. Και αυτές, η μία τουλάχιστον για μένα είναι σοβαρή. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε να γίνει αυτό το συμβούλιο με αυτά τα θέματα, να μας δώσετε το δικαίωμα σαν Προεδρείο στους συμβούλους να μελετήσουμε το θέμα και να έχουμε μια άποψη πιο τεκμηριωμένη και πιο σωστή. Όμως επειδή θεωρούμε ότι το θέμα είναι και πάρα πολύ σοβαρό, και επειδή ο κύριος Δήμαρχος ήταν σε γνώση, εγώ θα το πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ήταν σε γνώση αυτής της, ότι θα ερχόταν το θέμα για συζήτηση. Και επειδή, επαναλαμβάνω, το θέμα είναι σοβαρό, θα παρακαλούσα τον Προεδρείο να μην το συζητήσουμε το θέμα
Και ύστερα από συμβούλιο τη Γενική σα, κύριε Πρόεδρε, μαζί με τον κύριο Δήμαρχο, να ορίσετε μια ημερομηνία εντός των ορίων που, των χρονικών ορίων που πρέπει για να έχουμε έγκαιρα την απόφαση και να υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ του Δήμου, του Δημάρχου, μαζί με εμάς στην αντιπολίτευση και με όποιον άλλον δίνει ο Δήμος ότι μπορεί να βοηθήσει στη δημόσια διαβούλευση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενδεχομένως, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που θα μπορούν να βοηθήσουν. Κάποιοι ειδικοί ίσως που θα θέλουν να πούν την άποψή τους, να κάνουμε μια σωστή δουλειά και να έχουμε μια άποψη σαν Δημοτικό Συμβούλιο σωστή και ορφή και να μην είναι έτσι ας πούμε πρόχειρες προτάσεις και πρόχειρες αποφάσεις. Διότι θα σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Πρόεδρε. Όταν λέμε ότι η εγχώριος περιουσία, θα πω μια παράγραφο, είναι υποχρεωμένη να παραχωρήσει ένα κίνητο, ένα οτιδήποτε, εκεί που θα της πει ο Δήμος, είτε για δικό του, τελευταίο παράγραφος. Μπορεί να μην τη λέω ακριβώς, αλλά αυτό το νόημα έχει. Αυτό, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει. Διότι η διαχείριση της δημοτικής περιουσίας διέπονται από κάποιους νόμους. Δεν μπορεί να ο καθένας να βγαίνει να κάνει να περνάει μια παράγραφο σε ένα διάταγμα, σε ένα νόμο για να λέει ότι μπορεί ο Δήμος και θέλω να χαρίζει ή να πουλάει αν θέλεις. Όχι να χαρίζει, να πουλάει. Ένα κομμάτι γης ή ένα κτίριο ή οτιδήποτε, εφόσον το είπε μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό έχει μια άλλη διαδικασία. Λοιπόν, προπάντως οι αποφάσεις να είναι ορφές και να μην, εν διάφορες περιπτώσεις, να μην δείχνουμε για μια, έτσι, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να έχει απέριστες αποφάσεις. Λοιπόν, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να αποσυρθεί, να μην συζητηθεί το θέμα. Και δεν ξέρω πότε θα έρθει ο κύριος Δήμαρχος, εσύ προφανώς θα ξέρετε πού είστε ο κύριος Αντιδήμαρχος. Με ευθύνη δική σας κύριε Αντιδήμαρχε να οριστεί μια μέρα με συνόηση με τον Δήμαρχο να είναι εδώ, διότι τελευταία αυξάζει και πάρα πολύ. Και είναι θέματα τα οποία τρέχουνε, για να μην ξεχνάμε για τη δουλειά μου, που πρέπει να είναι εδώ. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Υπάρχει το θέμα της ζωής, υπάρχει θέματα πολλά. Λοιπόν, να γίνει μια συνεννόηση και να κάτσουμε να ορίσουμε για την, αν κάνουμε διαβούλευση, να ορίσουμε για την διαβούλευση θα προηγηθεί του Συμβουλίου ή μετά του Συμβουλίου. Να γίνει μια συνεννόηση, εν πάση περιπτώσει. Αυτά είναι. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρωτοψάλτη και το λόγο έχει ο κύριος. Θέλετε κάτι, κύριε Αντιδήμαρχε, κάτι στα λεγόμενα του κύριου Αρχηγού της Αντιπολίτευσης ή μετά και από την κατάθεση των απόψεων του κύριου Βίρονα Πρωτοψάλτη Αρχηγού της Ελλάδος. Έχετε το λόγο, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και να σας ευχαριστήσω και πάλι που φέρατε τόσο γρήγορα το θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα περισσότερα τα είπε ο Παναγιώτης Πρωτοψάλτης. Εμείς περιμέναμε να γίνει ένα συμβούλιο που να έχει θέμα την εγχώρια περιουσία και να παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος. Και αυτό ο Δήμαρχος δεν είναι εδώ, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το συμβούλιο, δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Και υπάρχουν και θέματα τα οποία είχαν μείνει αναπάντητα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως επίσης ήταν το θέμα της κλίσης της εγχώριου περιουσίας στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, της Επιτροπής Εγχώριου Περιουσίας. Όπου από ό,τι μας πληροφόρησε ο κύριος Πρόεδρος στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν προσήλθε η εγχώρια περιουσία γιατί δεν είχε γίνει μια συζήτηση μεταξύ της πλειοψηφίας, του Δημάρχου και της πλειοψηφίας με την Επιτροπή Εγχώριου Περιουσίας. Και γι' αυτό δεν προσήλθαν. Για να μην πέσουμε στα ίδια λάθη, καλό θα είναι να κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Για μένα θα έπρεπε να κληθούν και πρώην πρόεδροι της Επιτροπής Εγχώριου Περιουσίας που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα, έχουν χειριστεί το θέμα,
Θα μπορούσε επίσης να κληθεί ο κύριος Γιώργος Κασιμάτος, ο συνταγματολόγος, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, μιας και είχε δουλέψει και το προηγούμενο προεδρικό διαθέμα, και να γίνει μια επικοδομητική συζήτηση. Δεν το πηγαίνουμε ούτε πολιτικά, ούτε προσφέρεται το θέμα προς την παράθεση. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί μια λύση και να πάει μπροστά η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας και να προσφέρει έργο και προς το Δήμο και προς τους δημότες του Κηθείρου. Προτείνω λοιπόν να αποσυρθεί και όταν επιστρέψει ο κύριος Δήμαρχος να κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να γίνει μια σωστή συζήτηση. Ευχαριστώ. Άρα με άλλα λόγια και κύριε Συγκητά του θέματος το οποίο έχουμε σήμερα τη συζήτηση, έτσι, μετά από πρόσκληση και εσάς, κύριε Βίρονα, πρόεδρε Ψάρτη, αυτό το οποίο μας καταθέτεται αυτή τη στιγμή είναι την απόσταση των θεμάτων των οποίων έχετε καταθέσει για συζήτηση ώστε να πάρθει και κάποια απόφαση, έτσι. Λοιπόν, πριν λύσουμε τη συνεδρίαση, θα δώσω το λόγο στον κύριο Αντιδήμαρχο. Έτσι, από τη στιγμή που ο εισηγητής κατόπιν συνεννόησης, πιστεύω, με τους άλλους κύριους συναδέλφους οι οποίοι προσκαλούν και συγκαλούν το Συμβούλιο έτσι, βεβαίως και θα δώσω το λόγο. Εντάξει, πριν λύσουμε τη συνεδρία, θα δώσω το λόγο στον κύριο... Φυσικά, ο λόγος έτσι πριν, κάνετε χάρη. Όχι, δεν σας κάνω χάρη, απλά αυτή τη στιγμή διαπιστώνω ότι θέλω να αποσύρω τα θέματα. Να το πετυχηθούμε και το προτάσω, κύριε Πρόεδρε. Και όποιος άλλος συνάδελφος θέλει να το πετυχηθεί, έχω και μία πρόταση. Έτσι, γιατί το συμβούλιο θα σα τη συναντήσω. Και το προτάσω που ακούσαμε και εγώ δεν δούμε. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που αποσύρονται τα θέματα... Δεν αποσύρονται, δεν είναι δικαιώματα. Σας παρακαλώ, επί της διαδικασίας, ποιας διαδικασίας. Έχουμε τα θέματα, δεν αποσυρθούν. Υπάρχουν όμως και συνάδελφοι, οι οποίοι θα πρέπει να συμφωνήσουν. Εσύ λέτε πριν λύσω τη συνεδρίαση, αυτή τη στιγμή, κύριε Αντιδήμαρχε, για να σας βοηθήσω, για να σας βοηθήσω από τη στιγμή που αποσύρει ο εισηγητής και οι άνθρωποι οι οποίοι, οι κύριοι συνάδελφοι οι οποίοι υπογράφουν το συμβούλιο το οποίο το συγκρατούν, γίνεται η συνεδρίαση. Λάθος κάνει, κύριε Πρόεδρε, τι με κάνετε λάθος. Γίνεται η συνεδρίαση. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο, κάντε λάθος κύριε Πρόεδρε, και θα παρακαλέσω να αφήσετε τη διεξαγωγή του Συμβουλίου σύμφωνα με τον κανονισμό και να μην παρεμβαίνετε και μάλιστα όταν κάνετε και λάθος. Δεν θα γίνει συζήτηση για το θέμα. Αυτό το λέει αυτό. Δεν το άκουσε. Κύριοι συνάδελφοι, γιατί μα πιέζω σε τη σύγκριση του Συμβουλίου και δεν είναι. Δεν το καταλαβαίνω. Σα παρακαλώ, δεν θα γίνει συζήτηση για αυτή τη τσακωμό. Αν θέλετε να σα διακόψει ο κύριο Πέτρο. Δέχομαι, δέχομαι. Έχετε το λόγο, κύριε Πέτρο. Εγώ δεν απέσυρα το θέμα. Εγώ υπαζητάω την αναβολή τη συζήτηση. Α συζητήσουμε αυτό λοιπόν. Λοιπόν, πολύ καλά έκανε οι συνάδελφοι που ζήτησαν τη σύγκριση του Συμβουλίου. Εξήγησα προηγουμένως το λόγο για τον οποίο έγινε το Συμβουλίο, διότι ο κανονισμός ήταν μέσα σε 6 μέρες. Σε 6 μέρες θα είναι την Τρίτη. Εφόσον είχαμε Συμβούλιο σήμερα, εγώ πιστεύω ότι και αν ακόμα δεν είχε συγκριθεί το Συμβούλιο, θα ήταν θέμα συζήτησης στο επόμενο Συμβούλιο. Δεν έχουμε, ίσως να κάναμε λάθος, θα έπρεπε να προηγηθεί του Συμβουλίου αυτό η ενημέρωση που έχω να κάνω προς το Σώμα εγώ για τις υποθέσεις που αφορούν το Δήμο και το νησί μας. Και να απαντηθούν. Ο Δήμαρχος, όπως ξέρετε, είχε πάει στο εξωτερικό, στην Αυστραλία που ζουν χιλιάδες ομογενείς. Ήταν μια υποχρέωση που πρέπει να την καθιερώσουμε να είμαστε κοντά στους ομογενείς μας στην Αυστραλία.
και είναι μακρινό το ταξίδι, ένα επίπεδο διάστημα. Ο λόγος λοιπόν που φέραμε το Συμβούλιο, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο, ο Δήμαρχος είναι ενημερωμένος, μίλησα μαζί του πριν το βάλουμε το Συμβούλιο εδώ, είναι διότι είχαμε τον περιορισμό του εξαημέρου. Εφόσον συμφωνήσει το σώμα να αναβληθεί το θέμα, αυτή είναι η διαδικασία κύριε Πρόεδρε, θα μπορούμε εφόσον συμφωνήσει το σώμα να το πάμε σε ένα επόμενο συμβούλιο για να παρευρίσει το Δήμο. Είμαι υποχρεωμένος όμως να πω, απαντώντας στους συναδέλφους, τους επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ότι η απόφαση η οποία πήραμε, διότι αυτό είναι το έναυσμα κατά κάποιο τρόπο, πήραμε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα όλοι μαζί, για να μπορέσουμε να προχωρήσει η τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος και να μπορούμε να έχουμε μια ομαλή εξέλιξη στις σχέσεις Επιτροπής Εγχωρίων Περιουσίας και Δήμου, που δυστυχώς 28 χρόνια δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Και η πρότασή μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών εκεί ακριβώς συντείνει να μπορέσει η Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αδιαφυσβήτητα το κυρίαρχο όργανο εκπροσώπησης του Κυπριακού λαού, να συνεννοηθεί και να μην έχουμε αυτές τις αντιπαραθέσεις που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Επ' αυτού λοιπόν, εάν γίνει συζήτηση να αναλύσουμε πού είναι τα σημεία τριβής που ανέφερε ο κύριος συνάδελφος, είναι θέματα τα οποία μακάρι να περάσουν, γιατί σας λέω ότι είναι δύσκολο να περάσουν, μακάρι να περάσουν. Έτσι μόνο θα εξομαλυνθεί η σχέση των δύο φορέων, του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Εγχωρίων Περιουσίας. Δεν πιστεύω να διανοείται κανένας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει να κάνει κατάχρηση της περιουσίας και η Επιτροπή αμήνεται και υποστηρίζει, είναι εναντίον αυτής της κατάχρησης. Τα θέματα λοιπόν, τα οποία εάν μπούμε στη συζήτηση να αναλύσουμε για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας εμείς, είναι θέματα τα οποία θα βοηθήσουν την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων των δύο φορέων, που δεν το έχουν επιτύχει ούτε το 272 ούτε το 138 με τροποποίηση. Το θέμα τώρα, αν να το συζητήσουμε ή όχι, είναι θέμα το οποίο θα τροποποιήσει το σώμα. Δεν αποσύρουν το θέμα οι συγκητές. Ζήτησαν τη σύγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για συγκεκριμένα θέματα. Εάν μπούμε σε συζήτηση, το σώμα θα αποφασίσει αν το συζητήσουμε ή όχι. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η διαδικασία αυτή είναι, όμως θα ακούσουμε και τη γνώμη του συναδέλφου. Από όλες τις τέλειες. Στο στάδιο της ενημέρωσης, πριν μπούμε στο στάδιο της συζήτησης των θεμάτων, θα δώσω το λόγο σε όλους τους κυρίους συναδέλφους, σεβόμενους σε αυτούς, οι οποίοι ήρθαν σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα δώσω όμως το λόγο για να τελειώσει το στάδιο αυτό και μετά θα αναφερθώ στο τι πρέπει να γίνει, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη διαδικασία και έχω ένσταση στην άποψή σας, κύριε Πρωτοψάρτη, την οποία δεν είναι η ώρα να την εξηγήσω, θα την εξηγήσω όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, όχι, κύριε Πρωτοψάρτη, ξέρω πολύ καλά τη δουλειά μου. Ξέρω πολύ καλά τη δουλειά μου. Εγώ δεν σου είπα ότι ξέρει τη δουλειά μου. Όχι. Πες άμα είναι, άμα υπάρχει. Όχι, μισό λεπτό. Θα τελειώσουμε το στάδιο τη συζήτηση πρώτα και μετά όταν θα έρθει η ώρα θα το συζητήσω. Όχι, δεν θα έχετε τον λόγο, θα τον έχει τον λόγο στο στάδιο τη ενημέρωση όποιο κύριο συνάδελφο ζητήσει αυτή τη στιγμή τον λόγο. Ο κύριο Φατσέα έχει τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σε χαλεπούς καιρούς, όπως είναι η καιρή τους οποίους περνάει τώρα η πατρίδα μας, οι αντιπαραθέσεις πρέπει να μειώνονται και να επιδιώκεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση και σύμπνοια. Διότι αυτό απαιτεί το συμφέρον των δημοτών, των κυθυρίων, των αντικυθυρίων και του τόπου μας. Από τη στιγμή λοιπόν που ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως ήρθαν, που την ξέρουμε ότι την ιστορία πώς έγινε, και από τη στιγμή που υπάρχει η επιστολή της Εγχωρίου Περιουσίας που ζητά την αναβολή της συζήτησης διότι λόγω απουσίας του Δημάρχου, νομίζω ότι δεν βλάπτει τη συμπολίτευση και δεν υφίσταται καμία βλάβη η συμπολίτευση να δεχθεί και αυτή την αναβολή της συζήτησης μέσα στις επόμενες 10 μέρες για παράδειγμα. Οπότε θα είναι παρόν και ο Δήμαρχος και θα είναι παρούσα και η Επιτροπή Εγχωρίου, η οποία πρέπει να προσκληθεί εγγράφως και να είναι και αυτή εδώ, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή θα πάρετε εσείς την ευθύνη να τους προσκαλέσετε εγγράφως, να είναι παρόντες. Είναι και στο προηγούμενο συμβούλιο δεν ήταν και σήμερα δεν είναι
και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ήρθε. Σας είπα τον λόγο, κύριε Βατσέ. Ναι, εντάξει, αλλά το με συγχωρείτε, αλλά δεν ήρθε σήμερα. Δεν τους προσκάλεσε, κύριε. Μα επιτέλους, δεν τους προσκάλεσε. Δεν τους προσκάλεσε. Λοιπόν, σήμερα δεν τους προσκάλεσε εγώ. Στο πνεύμα της συνένεσης και της μείωσης των αντιπαραθέσεων θα παρακαλέσω τους συναδέλφους και συμπολίτες να δεχτούν την αναβολή. Δεν ζημιώνεστε σε τίποτα και πάμε για μια άλλη συνεδρίαση. Άλλος κύριος συνάδελφος, ο κύριος Λεωτσίνης. Κύριε Πουμινή, αμέσως μετά, δεν συμπολίτε. Εγώ νομίζω διαδικαστικά όπως διεξάγεται η συζήτηση δεν υπάρχει πρόβλημα. Προχωράει κανονικά. Το θέμα όπως θέθηκε και από τη συζήτηση που έγινε μέχρι τώρα, νομίζω ότι χρειάζεται να αποφασίσουμε επί της αναβολής. Εγώ νομίζω ότι η αναβολή είναι αναγκαία, δηλαδή πολύ ήδη το έθεσε και εμείς δεν θα έχουμε πρόβλημα. Είναι θέμα του καθενός βέβαια πώς θα αποφασίσει. Η αναβολή είναι ζήτημα ψηφοφορίας πάντως. Δηλαδή πρέπει να ψηφίσουμε επί της αναβολής. Αυτό. Και είμαι υπέρ της αναβολής. Ο κύριος Κομινός, ο Γεώργιος του Κωνσταντίνου, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, όταν υπόγραψα αυτό το χαρτί που υπογράφω με όλη τη παράταξη, το υπόγραψα για να κάνουμε μία συνεδρίαση αποκλειστικά για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε μέσα σε δύο ώρες, στις οποίες θα ακολουθήσουν άλλα 33 θέματα. Γίνεται μία συμπίεση πάντα. Δεν ξέρω από πού και πώς γίνεται αυτό το πράγμα και με πολύ σπουδή. Δεν μπορεί λοιπόν να συμπιέσουμε ένα τόσο σοβαρό θέμα και να το συζητήσουμε τόσο γρήγορα και βιαστικά. Το βασικότερο όμως είναι το εξής, ότι δεν γνώριζε κανένας, εγώ τουλάχιστον, και εδώ συνάδελφοι που ρωτώ, ότι θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ξαφνικά μπήκε εμβόλυμα όταν μπήκαμε μέσα στην αίθουσα. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζω αυτό που προτείνω, να μην μου απαντάτε ότι θα το συζητήσουμε τότε? Είναι δυνατόν? Θεωρώ ότι το θέμα οπωσδήποτε πρέπει να αναλυθεί, όχι γιατί δεν είναι ο Δήμαρχος μόνο που ουσιάζει, αλλά γιατί απουσιάζουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είναι γνώστες. Πήγα και αφιέρωσα μία ολάκερη μέρα, και αν το ήξερα θα τα είχα μαζί μου, παίρνοντας ένα φάκελο τόσο από το γραφείο της εγχωρίου περιουσίας. Είναι νομικά θέματα που πρέπει να μας τα εξηγήσουν νομικοί. Αν νομίζουμε εμείς ότι εδώ μόνοι μας μπορούμε να επιλύσουμε άμεσα και γρήγορα το θέμα της εγχωρίου περιουσίας, θεωρώ ότι κάνουμε μεγάλο λάθος. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνουν και δύο και τρεις και τέσσερις συζητήσεις και συγκεντρώσεις για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Γιατί έχω πληροφορίες από άλλα νησιά και έχω έρθει σε επικοινωνία μαζί τους με ανθρώπους από τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά που μετανοούν για αυτό που κάνανε, γιατί αφήσανε τον νόμο. Ξέρετε, πιστεύω, κάποιοι από τους κύριους της συμπολίτευσης πώς ακριβώς έγινε και χάθηκε αυτός ο ευεργετικός νόμος της εγχωρίου περιουσίας για αυτά τα νησιά. Θα ήταν προτιμότερο για αυτά τα νησιά να υπάρχει ο νόμος της εγχώριας περιουσίας. Λοιπόν, αν υπάρχουν κάποια σημεία που χρειάζονται κάποια βελτίωση, να τα συζητήσουμε, αλλά να είναι και η εγχώρια, οπωσδήποτε αναβολή λοιπόν ζητώ, για να τελειώνω, και να είναι οπωσδήποτε παρόντες νομικοί, παλιοί πρόεδροι της εγχώριας περιουσίας που να ξέρουν, αλλά και από το τωρινό συμβούλιο άνθρωποι που να μπορούν να βοηθήσουν μια επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Κομινό. Πριν δώσω το λόγο σε άλλο κύριο συνάδελφο, να αναφέρω την παρουσία του τοπικού εκπροσώπου των Αρωνιαδίκων, τον κύριο Θεόδωρο Γρηγοράκη. Επίσης του δημοτικού του κύριου συναδέλφου, του Σταύρου, του Δημοτικού Συμβούλου, του κύριου Σταύρου Βενέδη. Επίσης, λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Κομινός Γεώργιος του Δημητρίου. Έχετε το λόγο, κύριε Κομινέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είναι γνωστό και ασφαλώς ξέρετε, ο θεσμός της εγχωρίου περιουσίας είναι ένας θεσμός που κυριαρχεί και ζει πλέον των 150 χρόνων. Ένας θεσμός αξιόλογος, τον είχαν και άλλες περιοχές της Ελλάδος. Για άλφα και βήτα λόγο που δεν μας αφορά εμάς, αφήσανε και ο θεσμός αυτός χάθηκε. Εκ των υστέρων μετανιώσαμε. Εζητήσαμε να επενέλθει σε έργο συγκεκριμένη περιοχή που εζήτησε από το Υπουργείο να επανέλθει ο θεσμός αυτός, αλλά εφόσον το με επιτρέψετε να μιλήσω απλά και λαϊκά, εφόσον το δημόσιο είχε βάλει το ποδαράκι του μέσα στην περιοχή αυτή
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να σεβαστείτε, σας παρακαλώ, τον ομιλητή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομιλητής συνάδελφός σας. Σεβαστείτε τον. Κύριε Κομινέ, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ. Σεβαστείτε τον ομιλητή σας. Συνεχίστε, κύριε Κομινέ. Θα με επιτρέψετε, αγαπητέ Πρόεδρε, να ξαναεπαναλάβω τα τελευταία μου λόγια και λέω ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, πριν χρόνια, αυτός ο θεσμός υπήρχε. Για κάποιες αμέλειες των κατοίκων των περιοχών αυτών, που εμάς δεν μας αφορά αυτό το πράγμα, ο θεσμός, τον θεσμό τον αφήσανε και χάθη. Εκ των υστέρων μετανιώσανε. Ξέρω συγκεκριμένη περιοχή που μετά από χρόνια αποτάθηκε σε συγκεκριμένη υπηρεσία, στην αρμόδια κρατική υπηρεσία και ζήτησε να επανέλθει ο θεσμός. Αλλά φυσικά, αφού το δημόσιο είχε βάλει το ποδράκι του μέσα στην περιοχή Αθήνα, δεν ήταν κορόιδο να επιτρέψει ξανά να επανέλθει αυτός ο θεσμός και πράγμα δεν έγινε. Στα κύτταρα υπάρχει. Εμείς τον έχουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, και δεν προσέχετε. Δεν μιλάω σαν δημοτικό σύμβουλο. Όχι. Εγώ σήμερα είμαι δημοτικό σύμβουλο. Και σα μιλάω με κάθε ειλικρίνεια. Αύριο δεν θα είμαι. Μιλάω σαν ένα απλό συνάδελφο. Ο θεσμό αυτό, μάλλον οι αποφάσει αυτέ, η απόφαση αυτή που θα πάρουμε, δεν αφορά εφόσον συζητηθεί, αφού ζητάμε την αναβολή. Και πώς θα γίνει η συζήτηση. Δεν αφορά τόσο εμάς, αγαπητοί μου. Αφορά τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Σε αυτό σας παρακαλώ, προσέχτε. Θέλει σύνεση να αφήσουμε τα προσωπικά ή κομματικά ή παραταξιακές διαφορές. Δεν έχουν καμία θέση. Εδώ σήμερα το σύνολο των συναδέλφων πρέπει να είμαστε μία γροθιά και ένα σύνολο για αυτό το σπουδαίο λόγο και αυτό το σπουδαίο θέμα. Γι' αυτό φυσικά προτείνω και εγώ αναβολή να γίνει συζήτηση όποτε θέλει και πότε θα έρθει ο αγαπητός Δήματος, όποτε θέλετε όλοι σας, να γίνει μια συζήτηση με σύνεση και με αγάπη για τον τόπο μας και για τα παιδιά μας. Αυτό έχει σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κομινέ. Το λόγο έχει ο κύριος Ζουνέρης Στάδος. Εγώ, κύριε συνάδελφε, θέλω να πω το εξής, ότι λυπάμαι που θα το πω αυτό, αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε άξιοι των περιστάσεων. Όταν υπάρχει η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν παίρνουμε το θάρρος να συζητήσουμε ένα σοβαρό θέμα, που όλοι κάνουμε ότι τώρα προέκυψε. Δεν προέκυψε τώρα. Η κατάσταση 2 ετών που έχει περάσει σας ικανοποιεί αυτό το καθεστώς των 2 ετών μιας κατάστασης διοίκησης εμπορίου περιουσίας για μένα αντιδημοκρατική και όχι εκπροσωπευτική του εκλεκτικού σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας ρωτάω. Και θέλω να πω ότι μήπως τελικά όλοι είμαστε όμοιροι κάποιων καταστάσεων που θέλει με αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί γιατί κάποιος εξυπηρετεί και να μην έχουμε μια εκλεγμένη εγχώρια περιουσία όπως πρέπει να είναι. Εγώ αυτό μόνο και μόνο προβληματίζομαι και τίποτα άλλο και λυπάμαι ειλικρινά που δεν είμαστε άξιοι των περιστάσεων να αντιμετωπίσουμε ορισμένα καταστάσεις. Ευχαριστώ. Άλλος κύριος συνάδελφος, ευχαριστούμε κύριε Βενέρη. Ο κύριος Στράτιος Κασιμάτης, έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, είχα την εντύπωση ότι το θέμα είναι λιγάκι πιο απλό. Βλέπω και μπαίνουμε σε άλλες ατραπούς, οι οποίες δεν νομίζω ότι είναι του παρόντος. Και έχουμε, κύριε Πρόεδρε, ένα αίτημα από την αντιπολίτευση συγκεκριμένο να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει 2 σκέλη. Το ένα σκέλος αφορά την δημόσια διαβούλευση που θα κληθούν αρμόδιοι φορείς, άνθρωποι που γνωρίζουν το αντικείμενο, να εκφέρουν τις απόψεις τους. Δηλαδή, έχουμε να αποφασίσουμε αν εμείς συμφωνούμε ως προς αυτό. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Το δεύτερο σκέλος αφορά
την ανάκληση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ή την αναστολή, όπως γράφει εδώ μέσα το χαρτί, που κατέθεσαν οι αξιότιμοι συνάδελφοι, και το οποίο θέλει βέβαια μια συζήτηση. Αυτό θα κρατούσε, φανταζόμουν, κάποιο χρονικό διάστημα, λίγο χρόνο και αυτό. Και παρουσιάστηκε ένα τρίτο, το θέμα της ανάκλησης, αναβολής της συζήτησης των θεμάτων αυτών. Είχαμε τις προτάσεις των εισηγητών και των συναδέλφων που κατέθεσαν την πρόταση. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να πούμε σε απλά θέματα. Έχουμε τρία πράγματα να αποφασίσουμε. Δεν ήρθαμε εδώ ούτε να συζητήσουμε την εγχώρια περιουσία, ούτε για ποιος θα εκλέγει την εγχώρια περιουσία, ούτε ποιος θα διαχειρίζεται την εγχώρια περιουσία. Έχουμε να αποφασίσουμε για τρία απλά πράγματα. Νομίζω ότι θα ήταν πιο φρόνιμο να επικεντρωθούμε σε αυτά και ο καθένας, εκφράζοντας την άποψή του, να εκφραστεί αναλόγως. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε και κύριε αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ, κύριε Κασιμάτη. Άλλος κύριος συνάδελφος. Κύριος Αντιδημούλος, Νίκος Μεγαλομανούλος, έχει το λόγο. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ήμουν στο Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα της εγχωρίου περιουσίας. Ένα θέμα σοβαρό, που αναμφισβήτητα κρίνει την πορεία, όχι της ίδιας της δικιά μας, αλλά τη θητεία πολλών άλλων δημοτικών συμβουλίων και διοικητικών συμβουλίων εγχωρίου περιουσίας. Εμείς βρεθήκαμε στη Δήμη Κυπρώνα επειδή ο Καλλικράτης αλλάζει κάποια δεδομένα και εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε να ψηφίσουμε κάτι που θα πρέπει να εφαρμόσει το Υπουργείο Εσωτερικών Ευρωκειμένων, γιατί υπάρχει νομοθετικό διάταγμα που διέπει την εγχώρια περιουσία. Εάν θα δώσουμε κάποια ερμηνεία στο υπάρχον νομοθετικό καθεστώς που διέπει την εγχώρια περιουσία, καθένας από εμάς θα μπορέσει σε ορισμένα άνθρωπα να δώσει διαφορετική ερμηνεία. Εγώ μπαίνω σε ένα άλλο κομμάτι. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Πιστεύω ότι δεν μας φταίει ούτε το διάταγμα που διέπει την εγχώρια περιουσία και δεν πρέπει να παρασυρθούμε στη μάστιγα αυτή μιας αντιπαράθεσης η οποία το κασμό θα φταίει και τίποτα άλλο, αλλά μια καλή προσέγγιση των θεμάτων με τις εκάστοτες διοικήσεις της εγχωρίου περιουσίας και των Δημοτικών Συμβουλίων για μια καλύτερη συνεργασία της διαχείρισης της εγχωρίου περιουσίας. Διότι η εμπειρία που έχουμε από το παρελθόν, η υπηρεσία αυτή άλλοτε λειτουργήσε θετικά, αλλά και πολλές φορές λειτουργήσε αρνητικά για τον τόπο μας. Έφερε δικασμούς, έφερε συμπατριώτες μας στα δικαστήρια. Αναμφισβήτητα λοιπόν η εγχώρια περιουσία διαχειρίζεται και προστατεύει την περιουσία του Δήμου, αλλά και οι δημότες, δήμος είναι, πατριώτες είναι και θήριοι. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρξει μία όσο γίνεται πιο ομαλή και ήπια προσέγγιση στο θέμα επάνω. Συζήτηση έγινε και πράγματι θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει, τη γενέση δηλαδή από τη συνεδρία, είδα ότι υπήρχε μία ένταση και κοντέψαμε να πούμε λόγια που δεν έπρεπε να πούμε. Μας ενώνει λοιπόν η εγχώρια περιουσία, θα την κρατήσουμε και θα την κρατήσουμε όχι γιατί πρέπει να περάσει κάποιος πιο μπροστά ή κάποιος πιο πίσω. Πρέπει το να είναι το ίδιο για όλους, για το συμφέρον των κυθύρων. Το αν θα συζητηθεί ή όχι, το αποφασίζω τώρα και θα είμαι και εγώ εκείνος που θα ψηφίσω το άκτο θα αποσυρθεί ή όχι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αντιδήμαρχε. Το λόγο έχει ο κύριος Μανώλης Μπουράτος. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίρνω το λόγο να κάνω ορισμένες διαπιστώσεις, απλώς διαπιστώσεις. Μήπως τελικώς βοηθήσω το θέμα. Συγχωρέστε με ό,τι πω. Περιλαμβάνω και τον εαυτό μου σε αυτά που θα πω. Κοινώς, κύριοι, τα κάναμε μαντάρα. Είμαστε κατώτεροι του περιστάσεως. Αλλά μασούμε τα ίδια και τα ίδια. Βαρέθηκα να ακούω ότι συζητάμε ένα σοβαρό θέμα.
Εμείς ως αντιπολίτευση διαφέραμε ξεκάρφωτα ένα θέμα έτσι, χωρίς να κάνουμε καμία συζήτηση πριν, τι θέλουμε, πού πάμε, τι κάνουμε, τι γίνεται. Πώς τέθηκαν αυτά τα θέματα. Εσείς ως αντιπολίτευση δεν καταλαβαίνετε τι λέμε. Λοιπόν, λέμε μονίμως τις ίδιες ανοησίες κατά τη γνώμη μου, κατώτεροι από τα γεγονότα και τις περιστάσεις στις οποίες είμαστε και μας καλεί ο τόπος και πρέπει να ταρακονηθούμε λιγάκι πας και συνέλθω. Και οι 15. Κύριε Πρόεδρε, και εσείς εδώ πέρα από την αρχή τα κάνατε μαντάρα. Φέρατε ένα αίτημα για ανάκληση ενός συμβουλίου που έχει γίνει. Που γίνεται. Από εκεί ξεκίνησε ένας καρδιάς. Στεκόμαστε στο διαδικαστικό αυτό. Φέρατε ένα αίτημα ανάκληση του συμβουλίου από την Επιτροπή. Ναι. Το διαβάσατε. Ναι. Ενός συμβουλίου ναι. που προηγείται του αιτήματος της ανάκλησής του. Βεβαίως. Το αίτημα μάλλον είναι μεταγενέστερο, συγγνώμη για την έκφραση, μεταγενέστερο του Συμβουλίου. Έτσι. Λοιπόν, στεκόμαστε λοιπόν σε αυτό το διαδικαστικό, μετά στεκόμαστε στο διαδικαστικό αν κλήθηκε ή όχι η Επιτροπή, υπάρχει ενδιαφέρον για τα κοινά, αλλά εδώ τι είπα να πει κλήθηκε δεν κλήθηκε. Να έρθει όποιος ενδιαφέρεται να τα ακούσει. Μάλιστα. Εδώ πέρα. Τι παρακάλια θέλουν δηλαδή και προσκλήσεις, δεν τα διαβάσαν στο ίντερνετ, δεν τα διαβάσαν από εδώ, δεν τα διαβάσαν από εκεί. Πάμε για μια δημόσια διαβούλευση. Εμείς ως αντιπολίτευση ζητάμε δημόσια διαβούλευση να βγάλουμε μια πρόταση. Την οποία θα πούμε ότι αυτή που φέρατε ως συμπολίτευση είναι λάθος και εμείς φέρνουμε αυτήν. Η οποία προέκυψε από τη δημόσια διαβούλευση. Τι πρόταση φέρνουμε τώρα, να αντικαταστήσουμε τι, πώς. Εσείς ξέρετε. Μα είπα ότι και σε εμάς τα ρίχνω, αλλά και σε εσάς. Συγγνώμη, και σε εσάς ως συμπολίτευση που δεν έχετε καταλήξει, εν πάση περιπτώσει, αν θα συζητήσουμε ή όχι το θέμα. Αν θα έχετε άλλη πρόταση ή δεν θα έχετε, ότι το θέμα είναι σοβαρό και λιγότερο σοβαρό ή περισσότερο σοβαρό, δηλαδή για γέλια υπόθεση. Κάπως κάνουμε αυτή τη συζήτηση και ενώπιον της κάμερας αυτή τη στιγμή. Και χάνουμε την ώρα και τον χρόνο μας. Λοιπόν, αναβαθμίστε την κουβέντα αν θέλετε και πάρετε κι εσείς την πρωτοβουλία, πρόεδρε, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία αν θα γίνει ή όχι η συζήτηση έτσι που τα κάναμε τώρα. Αλλά όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα που όλοι συμφωνούμε τέλος πάντων ότι είναι σοβαροί, να ερχόμαστε προετοιμασμένοι και οργανωμένοι. Και να πάμε και στον κόσμο κάτω να ζητήσουμε και τη γνώμη του. Εν πάση περιπτώσει, και δεν είναι δικαιολογίες ότι εμένα δεν με κάλεσε ή ήρθε νωρίς, είναι το εξαήμερο ή το ένα το άλλο. Ας πούμε. Ή δεν είναι αλήθεια ο Δήμαρχος. Δεν είναι, όχι, εμείς δεν μπορούμε μόνοι μας να το αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός σε τελευταία ανάλυση. Λοιπόν. Κατά τη γνώμη μου, κύριοι, να ταρακονηθούμε άπαντες. Επαναλαμβάνω και ζητώ συγγνώμη σε όλα όσα είπα, συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου. Διότι εγώ υπέγραψα τη δήλωση αυτή για τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και πολύ καλά έκανε και την υπέγραψα. Και είπα το εξής, ότι να πάρουμε την απόφαση για τη δημόσια διαβούλευση μέσα από την οποία θα συγκροτηθεί η απόφαση που θα θέλουμε. Κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, τεκάν υπόθηκε εδώ στη σημερινή μας συζήτηση. Δεν θα κάνουμε τη δημόσια διαβούλευση απλώς για να την κάνουμε και για να βρισκόμαστε σε δουλειά. Έτσι, αλλά θα βγάλουμε ένα νόημα από αυτή τη διαβούλευση. Θα πάμε όλοι με προτάσεις οργανωμένοι και ως συμπολίτευση και ως αντιπολίτευση. Ο ένας δεν το ξέρει, ο άλλος δεν ήρθε, ο άλλος πάει στην Αθήνα. Λοιπόν, έλεος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λουράντε. Που δώσατε ευτυχώς ιδέες έτσι για να έχω λόγω και κάποια ακόμα πράγματα στο τέλος όμως, έτσι γιατί θα μιλήσω τελευταίος. Η κυρία Μάντη Κορώνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Δυστυχώς και εγώ εκπλήσωμαι μετά τα λεγόμενα που άκουσα από τους συναδέλφους. Ο ένας δεν καλέστηκε, ο άλλος έχει υπογράψει, αλλά δεν μας κάνει εισήγηση τι ζητάει και τι θέλει. Και δυστυχώς βλέπω ότι υπεκφεύγουν του θέματος. Δεν καταλαβαίνω το λόγο ότι πρέπει να είναι εδώ ο κύριος Δήμαρχος. Να μας πει τι, δηλαδή πρέπει να είναι εδώ ο κύριος Δήμαρχος να μας λύσει όλα τα προβλήματα με το ραβδάκι. Αν κύριε Πρωτοψάλτη έχετε και είστε έτοιμος, γιατί φαντάζομαι ότι για να ζητάτε να συζητηθεί ένα θέμα και όλοι οι κύριοι συνάδελφοί μου που υπέγραψαν, θα είστε και έτοιμοι για να συζητηθεί. Δεν μπορεί να μου πείτε ότι ξέρεις, δεν το συζητάω τώρα γιατί δεν είναι ο τάδε να με ακούσει. Αν θέλατε τον τάδε, ορίστε. Να πάτε και να τον δείτε ιδιαιτέρως. Γιατί μας ταλαιπωρείτε όλους εμάς. Ορίστε, οι προτάσεις μας είναι εδώ. Μα γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Με ποιους θα συζητήσουμε, κύριε Πρωτοψάλτη. Σε εμάς, δηλαδή μας αμφισβητείτε όλους μας εδώ που βρισκόμαστε να ακούσει τον κύριο Δημάρχου. Είναι και ντροπή, παιδιά, αυτά που ακούω. Ένα αυτό και δεύτερον, ζητάτε. Σύγκληση δημόσια συγκέντρωση με σκοπό τη διεξαγωγή ανοιχτή συζήτηση
για ενημέρωση και διαβούλευση. Επείτε μας πότε τι θέλετε, καλέστε τους αρμοδίους να είμαστε εκεί. Τι θα πει δηλαδή αποσύρω το θέμα επειδή δεν είναι ένας. Ευχαριστώ κύριε Δημάρχη, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώμη για τον τόνο. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο σε αυτά τα οποία αναφέρετε κάποιον από τα τουλάχιστον. Λοιπόν κύριε Πρωτοψάλτη, λαγίζετε το κομμάτι της ενημέρωσης και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα προχωρήσουμε. Έχετε το λόγο. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα πω ότι γίνεται πραγματικά μια πάρα πολύ κρίσιμη συζήτηση, η οποία μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα. Συμπεράσματα πάντως έχει. Είναι γεγονός ότι ο θεσμός αυτός της εμπορικής περιουσίας που έχει χαθεί από άλλα νησιά, εδώ ευτυχώς δεν έχει χαθεί. Αλλά δεν πιστεύω να είναι κανένας ευχαριστημένος για το πώς λειτουργεί. Αυτή λοιπόν είναι η προσπάθειά μας. Και όταν το Δημοτικό Συμβούλιο σε εκείνη τη συνεδρίαση έκανε κάποιες προτάσεις, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Το υπερασπίζομαι αυτό και νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο όλοι. Υπάρχει την άλλη μεριά η Επιτροπή και κάποιοι άλλοι οποίοι διαφωνούν με την απόφαση που πήραμε και η ΜΕΝ Επιτροπή στέλνει επιστολή και λέει ότι εγώ ζητάω να αναβληθεί γιατί δικαιολογίες δηλαδή. Την άλλη φορά δεν το ήξερε, τώρα δεν ήρθε γιατί δεν πήρε πρόσκληση. Αλλά και ο κύριος Σταθάκος, ο οποίος ενδιαφέρεται για το θέμα, δεν νομίζω να πήρε πρόσκληση, είναι εδώ όμως. Άρα λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται θα μπορούσε να έρθει και να κλείσουμε τουλάχιστον ένα θέμα. Αυτό που είπε η κυρία Κορώνη τώρα, ότι ζητάτε με την επιτροπή σα να γίνει δημόσια διαβούλευση. Αποφασίστε και προτείνετε ότι ξέρετε κάτι να γίνει διαβούλευση τότε. Ζητάτε να ανασταλεί, εγώ δεν το καταλαβαίνω για τον όρο αυτό, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο αναστέλλεται. Δεν είναι ποινή για να ανασταλεί. Είναι μια απόφαση η οποία έχει πάρει τον δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν δεν λέμε ανοησίες, κύριε συνάδελφε. Δεν λέμε ανοησίες. Μην υιοθετείτε αυτούς που θέλουν να μειώσουν το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου και των ανθρώπων που το αποτελούν. Πρέπει να το υπερασπιζόμαστε και όταν ακόμα διαφωνούμε. Δεν σημαίνει τώρα ότι εάν έχουμε διαφορετική γνώμη εγώ από εσάς, ότι εγώ λέω ανοησίες ή εσείς δεν ανοησίες, ο καθένας εκφράζει την άποψή του και πρέπει να μπορεί ελεύθερα να την εκφράσει. Παρ' όλα αυτά, στοιχείο ανακεφαλαιώνοντας όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, αν συμφωνεί το σώμα, να αναβάλουμε τη συζήτηση. Και εσείς οι οποίοι έχετε καλέσει, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, σαν δημοτική πλειοψηφία, εγώ προσωπικά αντικαθιστώντας τον Δήμαρχο, να ζητήσω να γίνει το συμβούλιο και έπρεπε να γίνει σήμερα, διότι το αργότερο που θα μπορούσε να γίνει ήταν την Τρίτη. Και δεν ξέραμε και την Τρίτη αν παίρνει ο Δήμαρχος εδώ. Μέχρι τότε, όταν το ζητάτε, πρέπει να ξέρετε, σε 6 μέρες πρέπει να συγκληθεί το συμβούλιο. Εφόσον λοιπόν το ζητήσατε, έπρεπε να συγκληθεί. Και συγκλήθηκε κανονικά και εγκαίρως την ίδια μέρα και νομίζω ότι βγήκε πρόσκληση η οποία πήγε στο διαδίκτυο, πήγε σε όλους. Και τι είναι η δικαιολογία, κύριε Κομμένο, δεν το ξέρατε. Εδώ την πήρα. Και εδώ την πήρα. Παρακαλώ, μην διαφωνείτε. Εδώ στην χώρα, έχετε κάθε στέρα που πρέπει να πέσετε. Εδώ την πήρα. Πέστε και καμιά φορά στο Δήμο μέσα. Να ενημερωθείτε, δεν είναι κακό πράγμα, να μπαίνετε. Να λέμε και μια καλή νύχτα, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Δεν είναι κακό πράγμα. Λοιπόν, νομίζω ότι εάν θέλετε να αναβληθεί για άλλους λόγους, εσείς, εγώ θα δεχτώ την άποψή σας. Εσείς το ζητήσατε. Εσύ δεν θέλετε να αναβληθεί, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Προσωπικά δεν δεσμεύω κανένα συνάδελφο. Η διαδικασία βέβαια που προβλέπεται είναι αυτή: θα αποφασίσει ο Συμβούλιο που αναβάλει. Θα έρθετε σε συνόηση με τον Δήμαρχο, εφόσον αυτό είναι η δικαιολογία, ότι επειδή ο Δήμαρχος πότε μπορεί και θέλει να γίνει το Συμβούλιο, και τότε το Συμβούλιο βάλετε και θέμα και θα συζητήσουμε. Διότι εάν πάμε έτσι, δεν καταλήγουμε πουθενά. Απλό ήταν το πράγμα. Να πούμε ότι η συνέλευση αυτή, η συγκέντρωση θα γίνει την τάδε μέρα. Και αν συμφωνούμε να αποσύρουμε την άλλη απόφαση, δεν την αποσύρουμε. Αυτά ήταν τα θέματα. Ήταν πολύ εύκολο. Ήταν ένα συμβούλιο που δεν συμπιέζεται, δεν συζητάμε. Η συζήτηση για να αναλύσουμε καθένα τις απόψεις του για το τι μένει γενέστερο με την επόμενη περιουσία θα συζητηθεί στη συνέλευση την οποία τη ζητάτε. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι απλά και ξεκάθαρα. Εάν έχετε αντίρρηση για την απόφαση
που έχουμε στείλει, που έχουμε πάρει την προηγούμενη φορά, να κάθετε να την μελετήσετε και να δείτε με συγκεκριμένα στοιχεία τι πρέπει να αλλάξει και πού. Μην την κουβεντιάζουμε γενικά και αόριστα, διότι ακούω το επιχείρημα ότι πρέπει να έρθουν οι πρώην πρόεδροι. Εγώ έχω μιλήσει με αρκετούς πρώην πρόεδρους. Είναι ευχαριστημένοι οι πρόεδροι, οι προηγούμενοι, για τη θητεία τους, για το έργο το οποίο επιτέλεσαν στην εγχώρια περιουσία. Να έρθουν να μας πούνε τι δηλαδή, ότι απέτυχαν στο έργο τους και πρέπει να τους μιμηθούν και οι επόμενοι. Μπορεί δηλαδή κανένας από εμάς που είμαστε εδώ να πούμε ότι οι επιτροπές κατά καιρού της εγχωρίου περιουσίας έχουν επιτελέσει ένα σημαντικό έργο και πρέπει να τους μιμηθούμε και να γυρίσουμε εκεί. Όλοι, όλοι μας νομίζω ότι αναζητούμε κάτι διαφορετικό, να μπορέσει να προχωρήσει αυτός ο θεσμός. Αυτό λένε. Και μου λέτε τώρα να πάρουν τους πρώην προέδρους να έρθουν να μας πούνε με ποιο τρόπο απέτυχα. Ή με ποιο τρόπο έμειναν κάποιες επιτροπές πολλά χρόνια πίσω χωρίς να είναι εκλεγμένοι. Εάν επιδιώκουμε τέτοιο πράγμα, δεν βλέπετε σε θέμα καθόλου. Τα αφήνουμε έτσι να κοιμάται και κάποια ωραία πρωιά θα ξυπνήσουμε και δεν θα ψάχνουμε να βρούμε εγχώρια περιουσία και δεν θα υπάρχει. Εάν λοιπόν εμείς είμαστε πραγματικά στο ύψος των περιστάσεων και αντιπροσωπεύουμε τον κυπριακό λαό επάξια, πρέπει να πούμε και πράγματα τα οποία δεν θα ιδέψουμε αυτιά. Να πούμε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Δεν μπορεί να έχουμε δύο αρχές στο νησί. Ο Δήμος είναι η αρχή, ο Δήμος είναι ο ιδιοκτήτης, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο που εκπροσωπεί το κυπριακό λαό και η Επιτροπή είναι μια επιτροπή ενός νομικού προσώπου. Τελεία και πάρα. Αυτά πρέπει να κερδίσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να συνεχίζονται και να διαιωνίζεται η κατάσταση η οποία επικρατεί τα 28 χρόνια από το 1984 και μετά. Λοιπόν κύριε Πρόεδρε, εγώ εάν θέλετε να θέσουμε στην ψηφοφορία αυτά τα δύο θέματα, τα θέτουμε. Εάν θέλετε να θέσουμε στην ψηφοφορία την αναγωγή του θέματος, το θέτουμε και προχωράμε. Λοιπόν, τέλειωσε το στάδιο της ενημέρωσης. Λοιπόν, κύριε Ματζέα, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, δεν κάνουμε δευτερολογία αυτή τη στιγμή. Στο στάδιο της ενημέρωσης δεν κάνουμε δευτερολογία. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή σας άκουσα με προσοχή, κύριε, ότι δεν, τη διαδικασία δεν την καθοδηγώ σωστά, ότι τα έκανα μαντάρα, ότι ξεκίνησα αντικανονικά το έγγραφο της εγχωρίου περιουσίας. Σας άκουσα με προσοχή, δεν διάκοψα κανέναν, τώρα θα με ακούσετε όμως και εσείς με προσοχή. Καταρχάς, σε ό,τι μου αναφέρετε ότι την ένστασή σας δεν έκανα σωστά τη δουλειά μου, σας παρακαλώ να μου επικαλέσετε αυτή τη στιγμή και εγώ θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη το άρθρο το οποίο έχετε την ένστασή σας όσον αφορά τη διαδικασία. Είμαι σωστός, σωστότατος, το λέω και το τονίζω. Από τη στιγμή που φέρνουν οι έξι κύριοι συνάδελφοι το θέμα για συζήτηση και από τη στιγμή που το αποσύρουν, όχι το αναβάλουν, δεν γίνεται συζήτηση του θέματος. Από τη στιγμή που το αναβάλουν, τότε κύριοι πηγαίνουμε στη διαδικασία ψηφοφορίας σύμφωνα με την πρόταση του εισηγητή για την ημερομηνία διεξαγωγής της συζήτησης. Αυτή είναι η διαδικασία. Αν κύριε Πρωτοψάρτη έχετε ένσταση επί αυτού, σας παρακαλώ να μου επικαλέσετε το άρθρο. Και δεν θέλω μαθήματα σε ό,τι αφορά τη δουλειά μου. Μπορεί να είναι εγωιστικό, αλλά μου θίξατε τον εγωισμό το δικό μου. Λοιπόν, παρακαλώ να μου επικαλέσετε δημόσια αυτή τη στιγμή και θα σας ζητήσω συγγνώμη και εσάς και στο σώμα αν κάνω λάθος. Λοιπόν, όχι παρακαλώ γιατί το αναφέρατε. Λοιπόν, όποιος άλλος κύριος συνάδελφος, κύριε Λουράντε, έχουμε σε εσάς που τα κάνουν με μαντάρα κτλ. Το έγγραφο αυτό της εγχωρίου περιουσίας δεν μπήκα στο θέμα συζήτησης για να το αναφέρω μετά. Στο στάδιο της ενημέρωσης είμαστε, αν το προσέξετε. Και δεν πήγα ούτε εκεί αντικανονικά. Λοιπόν, δεν θα απολογηθώ εν πάση περιπτώσει. Αυτό που θέλω να πω είναι και θα πάρω αυτή τη στιγμή την ευθύνη επάνω μου προσωπικά και θα καταθέσω και συγχωρέστε με ότι ναι κύριε τα έχουμε κάνει μαντάρα. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό το αίτημα το οποίο και θα τολμήσω να το πω σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι γιατί δεν τόλμησε κανείς κύριο συνάδελφος να το πει, αυτή η διαβούλευση που ζητάνε οι κύριοι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχει προηγηθεί πριν τη συζήτηση και των προτάσεων που καταθέσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτό ήταν το δημοκρατικό και το σωστό, κύριε. Αν θέλουμε να έχουμε την ευθύνη των πράξεων. Γιατί, συγγνώμη κύριε Δωράντη, είσαστε παλιός. Δύο χρόνια. Είσαστε παλιός. Λοιπόν, και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει συνεργασία ποτέ ο Δήμος με την εγχώρια περιουσία? Πάντα η εγχώρια περιουσία φταίει. Πάντα οι πρόεδροι και τα συμβούλια να πούμε τη εγχώρια περιουσία. Μήπως πρέπει να λογιστούμε ότι φταίμε κι εμείς κάπου? Εμείς τους προτείνουμε τους Προέδρους. Η συμπολίτευση τους προτείνει τους Προέδρους. Δεν τους προτείνει η αντιπολίτευση. Αυτά, κύριε, έχω να πω και τολμώ και τα λέω και να πούμε στο διαδίκτυο να τα ακούσουν όλοι. Γι' αυτό είμαι Δημοτικός Σύμβουλος. Είμαι 16 χρόνια εκλεγμένος και τολμώ αυτή τη στιγμή να το πω, κύριε. Και σε όποιον ή αρέσει. Και αναλαμβάνω την ευθύνη των περιστάσεων, έτσι την ευθύνη αυτή τη στιγμή που έχω σαν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και δεν θέλω ούτε να το παίξω, ούτε να ξεχωρίσω από εσάς. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή, παρακαλώ, δεν έκανα παρατήρηση σε κανέναν. Αυτό είναι γιατί έπρεπε να απολογηθώ σε αυτά τα οποία είχατε κάποια ένσταση κάποιοι κύριοι συνάδελφοι. Λοιπόν, σας παρακαλώ, ο κύριος, Το ερώτημα αυτή τη στιγμή στον εισηγητή που θα κάνω για να προχωρήσω ναι ή όχι τη συζήτηση. Κύριε Βίρονα Πρωτοψάρτη, αποσύρετε το θέμα συζήτησης ή το αναβάλλετε? Αν το αποσύρετε, δεν θα δώσω δικαίωμα πορεία στη συζήτηση, ούτε σε καμία ψηφοφορία. Και αν έχετε ένσταση επί αυτού, βρέστε μου το άρθρο που το λέει και εγώ θα προχωρήσω έτσι. Αν το αναβάλλετε με καθορισμένη ημερομηνία και συμφωνήσει το Συμβούλιο, τότε θα πάει σε ψηφοφορία σύμφωνα με την πρόταση στην εισήγηση που θα κάνετε και θα ορίσουμε η ημερομηνία διεξαγωγής της συζήτησης. Αυτό είναι, κύριε. Λοιπόν, κύριε Βίρονα Πρωτοψάρτη, σας παρακαλώ. Κύριε Πρωτοψάρτη, σας παρακαλώ, δεν θα σας το δώσω το λόγο τώρα αυτή τη στιγμή. Α, έχετε συνεννοηθεί. Έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Λοιπόν, όντως, κύριοι συνάδελφοι, είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων, ναι, διότι όλοι πάμε και ταμπουρωνόμαστε πίσω από θέσεις και ιδέες που έχουμε και συμφέροντα προσωπικά. Παρακαλώ. Γιατί, κύριε συνάδελφος, ο Δήμαρχος δεν μπορεί, πρέπει να είναι σε αυτό το συμβούλιο για την εγχώρια? Να κάτσει κάτω να πάρει τις ευθύνες του. Όχι, θα είναι πάντα από να πω τις ομάδες αποφάσεις. Πρέπει να είναι εδώ και να μας πει πότε θα οργανωθεί η διαβούλευση. Εγώ θα την οργανώσω. Εάν ήθελα να την κάνω σαν αντιπολίτευση, την έκανα τη διαβούλευση. Πρέπει όμως να είναι και η συμπολίτευση μαζί, αν θέλουμε να προσφέρουμε κάτι. Εάν πάλι δεν θέλετε να κάνουμε διαβούλευση, θα την κάνουμε εμείς μόνοι. Την κουβέντα με τον κόσμο. Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, τώρα ήρθε η σειρά σας. Δεν είσαστε νομότυποι στις προσκλήσεις των Συμβουλίων. Να είσαστε νομότυποι, εμείς σας συζητάμε μια αναβολή ήπια και χωρίς να θίξουμε κανέναν και εσείς μας λέτε άλλα τον άλλο. Δεν κλήθηκε κανένας μας νομότυπα, ούτε και σε κανένα Συμβούλιο. Όλα είναι παράνομα. Φέρτε μια υπογραφή ενός Συμβούλου που έχει παραλάβει μια κλήση. Κύριε Συνάδελφε, από πότε δηλαδή προέκυψε ότι υπάρχει, έχετε ανασφάλεια ότι είσαστε αρχή του τόπου? Ο Δήμος είναι και σαφές και καμία εγχώρια δεν μπορεί να το εγκαταστήσει και κανένα άλλο. Λοιπόν, μία είναι αρχή, τι το συζητάτε δηλαδή, τι το βάζετε το θέμα αυτό που θα τραπέζει? Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, εγώ δεν έχω αντιληφθεί τουλάχιστον. Εγώ, κύριε συνάδελφε, έχω και άλλο τρόπο να αναγκάσω το Δήμαρχο να αναγκάσει στην κουβέντα αυτή. Και το ξέρετε πολύ καλά. Εγώ μπορούσα να βγω και να πω τώρα, αποσύρω την υπογραφή μου και να το παραφέρω με δικό μου αίτημα όταν θα είναι ο Δήμαρχος εδώ. Να το ζητήσουμε, θέλει ή δεν θέλει. Και θέλετε και δεν θέλετε εσείς. Αλλά εγώ δεν καταφεύγω σε αυτή τη μέθοδο. Σας είπα λοιπόν,
Και θα ζήτησα μια αναβολή. Δεν θέλετε, ψηφίστε. Κάντε μια διαδικασία, ψηφίστε, πέστε όχι. Και τελείωσε το θέμα. Να το συζητήσουμε. Δεν είπαμε, κύριε Πρωτοψήφιε. Να συζητήσουμε το θέμα. Όχι, η μισή συζητάνε το θέμα, η άλλη μισή συζητάνε την αναβολή και η άλλη μισή. Στην αναβολή ή στην απόσυρση, λέω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ ήμουν σαφή. Εάν λοιπόν θέλετε να παίξουμε το ίδιο παιχνίδι, εγώ σα λέω, εγώ αποσύρω την υπογραφή μου και στο πρώτο δημοτικό συμβούλιο θα επαναφέρω μόνο μου το θέμα. Αποσύρετε το θέμα. Έτσι, κατόπιν. Εγώ είπα την υπογραφή μου αποσύρω. Όχι, από τη στιγμή που αποσύρετε να πούμε την υπογραφή σα, από τη στιγμή που αποσύρετε την υπογραφή σα, αποσύρετε και το θέμα. Γιατί δεν υπάρχει, είσαστε πέντε μετά οι οποίοι το συγκαλείτε να πούμε το συμβούλιο. Κατάλαβε, έχει συγκληθεί, έχει συγκληθεί, αλλά έχει αφήσει. Αφήστε την ιστορία. Αφήστε την ιστορία να σα πω. Ο εισηγητή είναι ο κύριο Πρωτοψάρτη. Ο κύριο Πρωτοψάρτη, και δεν είναι από την απαντήρια. Αφήστε δύο λεπτά να σα εξηγήσω. Μπορεί να έχει υπογράψει και να μην είναι παρόν στη συζήτηση. Δεν είναι υποκλωμένο να είναι στο σύνδεσμο. Εγώ αυτή τη στιγμή, αφήστε να σα πω. Ρωτάω τον κύριο Πρωτοψάρτη, αποσύρετε ή αναβάλλετε το συμβούλιο. Αναβάλλετε. Ωραία. Ορίστε, σα παρακαλώ, ημερομηνία για να ψηφίσει το συμβούλιο, αν δέχεται την πρόταση αναβολή τη συζήτηση τη συγκεκριμένη, την οποία θέσατε σήμερα στο συμβούλιο. Την επόμενη Τρίτη. Έχουμε πόσα την επόμενη Τρίτη. Λοιπόν, η πρόταση του κύριου Βύρονα Πρωτοψάρτη, έτσι, σε συνεννόηση με τους υπογράφοντες οι οποίοι συγκαλούν το Συμβούλιο, έτσι, η πρόταση που κάνει είναι στην αναβολή της συνεδρίας σήμερα, παρακαλώ, κύριε Πρωτοψάρτη, στην αναβολή της συνεδρίας, έτσι, την Τρίτη, πόσες του μηνός είναι, συγγνώμη, 20 του μηνός, την Τρίτη 20 του μηνός, η πρόταση του κύριου, η πρόταση, παρακαλώ. Φεύγω η Ιριακή για την ηλυμένη υποχρέωση στην Αθήνα. Λοιπόν, η πρόταση του κύριου Βύρονα Πρωτοψάρτη την Τρίτη 20 Νοεμβρίου. Θα σας τον δώσω, κύριε Πρωτοψάρτη. Παρακαλώ, πέστε. Εφόσον, κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοι, το βασικό αίτημα της αναβολής είναι για να βρίσκουμε το Δήμαρχο εδώ, θα πρέπει να συνοηθούμε με το Δήμαρχο. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να διακόψουμε το συμβούλιο, να μιλήσουμε με το Δήμαρχο, αν έχει έρθει στην Αθήνα. Έχει έρθει στην Αθήνα σήμερα ο κύριος Δήμαρχος. Σας το διαβεβαιώνω εγώ μετά από τηλεφωνική ανταπόκριση που η επικοινωνία που είχα. Είναι στην Αθήνα. Θα είναι, εντάξει, δεν ξέρω, είναι στην Αθήνα, έρχεται σήμερα. Δεν ξέρω αν έχει έρθει ακόμα, έχει βγει από την Αθήνα, θα έρθει χθες. Λοιπόν, να διακόψουμε 5 λεπτά το συμβούλιο, να επικοινωνήσουμε μαζί του. Μετά και να προσδιορίσουμε την ημερομηνία. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να προσδιορίσουμε την ημερομηνία. Όχι, σωστό. Ζητάνε την αναβολή από την πέρα του συνάδελφου. Εφόσον ζητάνε. Αν θέλετε τότε, αναβάλλετε λοιπόν το συμβούλιο και θα γίνει μια συνεννόηση και το πάλι θα γίνει. Πάμε προσδιορίσουμε την ημερομηνία. Να μην ορίσουμε η ημερομηνία. Για κύριο Δημάρχου, λίγη στις 16, λίγη σήμερα. Λοιπόν, 5 λεπτά διάλειμμα για να μπορέσουμε. 5 λεπτά διάλειμμα. Κλείστε τα μικρόφωνα. Για να γυρίσει από το εξωτερικό. Είναι στην Αθήνα ο Δήμαρχος. Τώρα πρέπει να γυρίσει στην Αθήνα. Θέλετε να συνοηθείτε με το Δήμαρχο και μετά. Αν δεν έχετε. Λοιπόν, μετά από σε συνεννόηση που είχαμε οι σύμβουλοι και της συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, μετά από κατάθεση πρότασης από τον κύριο Βύρονα Πρωτοψάρτη, αρχηγό της Ελλάσσονας Μειοψηφίας, του Δήμου Κηφίρων, αναβάλλεται η συνεδρία με τα δύο αυτά θέματα, η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, και η ημερομηνία δεν ορίζουμε σήμερα, μετά από συνεννόηση με τον κύριο Δήμαρχο, τους κύριους αντιδημάρχους και γενικότερα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, θα οριστεί νέα ημερομηνία
διεξαγωγής της συνεδρίας της σημερινής σε άλλη τακτική. Έτσι, σε άλλη τακτική συνεδρίαση, σε άλλη τακτική συνεδρίαση που θα οριστεί, μετά από συνεννόηση, όπως είπα, με τον κύριο Δήμαρχο. Κυρίες και κύριοι, η συνεδρίαση λύεται, έτσι, τα θέματα δεν συζητήθηκαν, αναβάλλεται σε μια ημερομηνία την οποία θα οριστεί μετά από συνεννόηση. Ευχαριστώ πολύ.